Ο λόγος που γίνεται υπέρβαση του χρόνου από όλους τους συζητητές είναι γιατί στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλά διαφορετικά νομοσχέδια. Και επιμένουμε ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της κυβέρνησης να νομοθετεί εντελώς ετερόκλητες διατάξεις σε πιεσμένους χρόνους, λίγο πριν τη λήξη των εργασιών της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές, και προκειμένου πολλά από αυτά τα σοβαρά ζητήματα να περνάνε στην πραγματικότητα χωρίς ουσιαστική επεξεργασία και αντίλογο. Θα προσπεράσω σήμερα το κομμάτι όλο που αφορά τοποθενέσχυση. Τοποθετήθηκα χτες και θα τοποθετηθώ και στη Β' Ανάγνωση και στην Ολομέλεια πιο αναλυτικά, για να μπορέσω έστω κάποια, για τα όλα τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου, να πω κάποια που θεωρώ σημαντικότερα στοιχεία. Ως προς το μέρος 3 που αφορά τον επανακαθορισμό της κατατόπου αρμοδιότητας του εισαγγελέα για την τοποθέτηση αλλοδαπών ανηλίκων στα ιδρύματα κλπ, παρουσιάζεται πρώτης όψης ως ένα τεχνικό κατά κύριο λόγο ζήτημα. Στην πραγματικότητα όμως κρύβει μια βαθιά αντιδραστική, αντιπαιδαγωγική και απάνθρωπη πραγματικότητα με θύματα ανήλικα παιδιά, πραγματικότητα που στηρίζεται στη λεγόμενη δικαστική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία βεβαίως μόνο το ΚΚΕ έχει διαφωνήσει, όλα τα υπόλοιπα κόμματα την έχουν στηρίξει με τα μπούνια και βεβαίως τώρα διαμαρτύρονται για τον τρόπο εφαρμογής της. Ο κανονισμός 2201 του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέρημνας, μετά από αυτό ψηφίστηκε ο νόμος 4778 του 2017, σύμφωνα με την οποία κράτος μέλους που επιθυμεί να τοποθετήσει ανήλικο σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, αποστέλλει αίτημα στην Ελληνική Κεντρική Αρχή και το αίτημα του εγκρίνεται από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών μέχρι τώρα, κατόπιν γνωμοδότηση του Επιμελητή Ανηλίκων Αθηνών, ο οποίος προτείνει και το καταλληλότερο ίδρυμα ή δομή για την τοποθέτηση αυτών των παιδιών. Ποια είναι η κατάσταση όμως που έχει δημιουργηθεί, για την οποία από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, όπως έγινε ξεκάθαρο και από την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όμως από ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα ούτε και το ίδιο το Υπουργείο ποια είναι η πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί. Την ενημέρωση την παίρνουμε κατά κύριο λόγο από δημοσιεύματα, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, στην Ελλάδα λειτουργούν δομές φιλοξενίας ανηλίκων Γερμανών που είχαν παραβατική συμπεριφορά ή είχε αφαιρεθεί η γονική μέρημνα από τις οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ιδιότυπα αναμορφωτήρια σπαρμένα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο στον Εύρο, ωστόσο υπάρχουν και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Μιλάμε δηλαδή για μια ιδιότυπη εξορία αυτών των παιδιών. Έτσι μάλλον προβλέπει η γερμανική νομοθεσία ανήλικα παραβατικά παιδιά να εξορίζονται σε άλλες χώρες για να σοφρονιστούν κατά τα δεδομένα τους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, γιατί άλλη ενημέρωση δεν έχει, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από το νομοσχέδιο, το Υπουργείο δεν έχει σαφή εικόνα ούτε για τον ακριβή αριθμό των παιδιών που διαμένουν σε αυτές τις δομές, ενώ η μόνη εμπλοκή των ελληνικών υπηρεσιών εκτός της τυπικής έγκρισης από τον εισαγγελέα είναι η εγγραφή των ανηλίκων, και φοβούμαστε ούτε καν όλων στο πληροφοριακό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας. Αυτές οι δομές φιλοξενίες εντός πολλών εισαγωγικών είναι καθαρά ιδιωτικές επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων που χρηματοδοτούνται από τις γερμανικές αρμόδιες υπηρεσίες. Κανείς δεν γνωρίζει στην Ελλάδα ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν αυτά τα παιδιά, ούτε για τις σοφρονιστικές μεθόδους, την αγωγή, τη μεταχείριση και άλλα μέτρα επανένταξης που εφαρμόζονται. Και πολύ από ό,τι φαίνεται, ακόμα και οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι επιμελητές ανηλίκων δεν έχουν δει καν τα πρόσωπα αυτών των παιδιών, δεν γνωρίζουν ποια αδικήματα έχουν διαπράξει. Το μόνο που κάνουν είναι να δουν αν υπάρχουν θέσεις στις διάφορες δομές. Πρόκειται για δομές που τουλάχιστον στον Εύρο είναι εγκατεστημένες στη μέση του πουθενά, παντελώς απομονωμένες, για τις οποίες η άδεια λειτουργίας και ο έλεγχος, αν και όπου γίνεται, γίνεται από τους κατατόπους δήμους και περιφέρειες. Γεννούνται επομένως πολλά ερωτήματα.
από πού και ως πού, με βάση ποια κριτήρια, πώς υπηρετείται το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, για το οποίο υποτίθεται κόπτονται στα λόγια Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις, με αυτόν τον ιδιότυπο εκτοπισμό αυτών των παιδιών σε μια ξένη χώρα, μακριά από το περιβάλλον τους. Από πού και ως πού το ελληνικό κράτος δεν έχει στην ουσία καμία ευθύνη, κανένα λόγο για την τύχη αυτών των παιδιών, για τη μεταχείρισή τους, για τις συνθήκες διαβίωσής τους, παρότι οι δομές λειτουργούν στη χώρα μας. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα τουλάχιστον τα σοφρονιστικά και αναμορφωτικά μέτρα αποφασίζονται και υλοποιούνται από δημόσιους φορείς, παρόλο που και στην πρόσφατη αναμόρφωση του ποινικού κώδικα άνοιξαν, αν θέλετε, πόρτες και παράθυρα για να παραδίδεται η σοφρονιστική μεταχείριση ανηλίκων σε ιδιώτες. Ωστόσο τώρα, με τις υποσυζήτησης τροποποίησης του νόμου, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Επισημάνθηκε από την αρμόδια, από την Εθνική Αρχή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το γεγονός ότι πλέον πάβει να είναι αρμόδιος ο εισαγγελέας ανηλίκων Αθηνών, αλλά οι κατατόπους εισαγγελείς, είτε ανηλίκων είτε γενικά εισαγγελείς της έδρας που έχουν τα ιδρύματα ή η ανάδοχη οικογένεια, με δεδομένο ότι μόνο σε 4 πόλεις υπάρχουν ειδικοί εισαγγελείς ανηλίκων, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα, στο όνομα της αρχής της εγκύτητας, όμως παραβιάζεται τελικά το συμφέρον του παιδιού, που είναι δεδομένο ότι οι εισαγγελείς ανηλίκων και οι επιμελητές ανηλίκων βεβαίως έχουν καλύτερη γνώση, γιατί θα μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Αυτό σημαίνει τελικά ότι το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας θα στέλνει κατευθείαν τα αιτήματα της Γερμανίας σε άλλες χώρες στον τοπικό εισαγγελέα πρωτοδικών, όπου θα υπάρχει διαθέσιμη δομή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι με όλο αυτό το διάτριτο νομικό και ουσιαστικό πλαίσιο έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι τελικά τη δομή θα φτάνει να την επιλέγει η ίδια η γερμανική υπηρεσία που στέλνει το αίτημα στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, και όχι βέβαια ο αρμόδιος για τα ζητήματα εισαγγελέας ανηλίκων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορεί καν να έχει γνώση των περιπτώσεων αυτών. Τώρα, σε σχέση με το έκτο μέρος που αφορά τα ζητήματα της λοιπές διατάξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο άρθρο 33 ουσιαστικά βλέπουμε τα απόνερα του δικαστικού καλλικράτη, που συνεπάγονται μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες, τους δικηγόρους, αλλά και για τους γραμματείς των δικαστηρίων που φορτώνονται συνεχώς με νέα διαδικαστικά βάρη. Νομίζουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτής της διάταξης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος των διαδίκων για τη νέα δικάσιμο που ορίζεται στα νέα στους νέους δικαστικούς σχηματισμούς είναι η απώλεια, η ερμοδικία πολλών διαδίκων χωρίς να έχουν ενημερωθεί. Είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορεί πραγματικά να ενημερωθούν όλοι οι διάδικοι, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μια διάταξη που δεν προβλέπεται καν επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας. Στο άρθρο 35, σε σχέση με τη συγκρότηση της Επιτροπής Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων, πρόκειται στην πραγματικότητα για μια ευκαιριακή τροποποίηση, δεν βελτιώνει τη λειτουργία του οργάνου και δεν απαντάει βεβαίως και στο αίτημα που είχε καταθέσει η ίδια η ΟΔΙΕ για το δικαστικό χάρτη, ως προς τη μη συμμετοχή των διευθυντών των δικαστικών υπαλλήλων και τη μείωση των μελών του ΑΣΕΠ σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, σε σχέση με τα άρθρα 36 και 37, επιβεβαιώνεται ότι στην πραγματικότητα από τη μεριά του Υπουργείου δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα για τη δημιουργία να μας επιτραπεί η έκφραση μιας υπαλληλικής αριστοκρατίας για έναν υβριδικό κλάδο εργαζομένων που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων και εκτελεί καθήκοντα τα οποία στην παρούσα φάση μάλλον αποτελούν πολυτέλεια για το πολύπαθρο δικαστικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν χιλιάδες και παραμένουν χιλιάδες κενά οργανικά θέσεις στις δικαστικές υπηρεσίες, αλλά το Υπουργείο αδιαφορεί για τα συγκεκριμένα. Ενώ οι ειδικές ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση, την ειδική μεταχείριση που επιφυλάσσει σε αυτή την μερίδα των
υπαλλήλων επιβεβαιώνουν την απρόσφορη ένταξη του νομοθετικού πλαισίου που αφορά αυτή την κατηγορία υπαλλήλων στον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων και τελικά φαίνεται ότι δεν, ενώ το Υπουργείο δεν δείχνει ιδιαίτερη ζήλο για τη ρύθμιση των σταδίων εκπαίδευσης των τελευταίων, δεν εξαντιδιαστολείς, τέλος πάντων δεν αδιαφορεί για την υλοποίηση της αγωγικής εκπαίδευσης εν γέννη στους δικαστικούς υπαλλήλους πλην των ειδικών νεοδιοριστέντων κλάδων. Τη στιγμή που υπάρχουν που οι υπάλληλοι, οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην πραγματικότητα προχώρησαν με δικούς τους σκόπους και προσπάθεια στην αυτοεκπαίδευσή τους, δεν υπάρχει καμία στη συνέχεια μέρημνα για αυτούς και που βεβαίως το Υπουργείο αρνείται να δεν λαμβάνει υπόψη μια σειρά άλλες προτάσεις και αιτήματα που κατά επανάληψη έχει υποβάλει το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστικών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων το χρόνιο αίτημα που εκκρεμεί, τις πάγιες μηνύες αποζημίωσής τους για το επίδομα ειδικών συνθήκων, το οποίο πολλές φορές υπόσχεστε, αλλά δεν έρχεστε να λύσετε. Αντίθετα, δείχνετε ζήλο για το πώς θα πληρωθούν, και σωστά βεβαίως, οι εκπαιδευτές της νέας αυτής κατηγορίας υπαλλήλων, δεν έρχεστε να λύσετε άλλα σοβαρά ζητήματα που πραγματικά ταλανίζουν τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων. Τώρα σε σχέση με το άρθρο 39, μια λέξη να πω, να ξεχωρίσουμε την επισήμανση που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο ότι για άλλη μια φορά για διατάξεις που αφορούν την κατανομή της ύλης δεν ζητήθηκε στην πραγματικότητα ούτε γνώμη των δικαστικών ενώσεων ούτε και της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου. Επιλεκτικά το Υπουργείο σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προέταξε αποκλειστικά ως έσφατο τη γνώμη της ολομέλειας, εδώ δεν ζητήθηκε καν. Τέλος πάντων, είναι διατάξεις που δεν εξηγείται στην πραγματικότητα η σκοπιμότητά τους. Και πολύ περισσότερο αυτή η κριτική αφορά το άρθρο 42. Σας είπαμε και χθες ότι πραγματικά αυτός ο επανακαθορισμός των θητιών, των διοικήσεων, των δικαστηρίων είναι μια καθόλου προβληματική, αν όχι ύποπτη και φωτογραφική διάταξη. Δεν απαντάτε στο ποιος είναι ο λόγος για να προχωράτε σε τέτοιου είδους εμβόλυμες και σπευσμένες αλλαγές, όταν από τη μία πριν δύο μόλις χρόνια ψηφίσαμε το νόμο που έρχεστε σήμερα να τροποποιήσετε, και από την άλλη όταν επίκειται συνολική τροποποίηση του κώδικα δικαστηρίων, για ποιο λόγο προχωράτε σε αυτές τις προβληματικές παρεμβάσεις από τη μια για τη διακοπή της θητείας ορισμένων διοικήσεων και από την άλλη για ανεξήγητες παρατάσεις. Και λέω συγκεκριμένα, στα δικαστήρια που δεν εκλέγονται οι διοικήσεις τους, έρχεστε με μια τέτοια παρέμβαση να μειώσετε τη θητεία από τα 4 στα 2 έτη στις ήδη στους εν ενεργεία διοικούντες των δικαστηρίων, δημιουργώντας ερωτήματα για το ποιες, για το στην πραγματικότητα θέλετε να κόψετε στη μέση θητείας διοικήσεων δικαστηρίων, και μας προβληματίζει αν αφορά ενδεχόμενες και συγκεκριμένα δικαστήρια, συγκεκριμένες υποθέσεις. Να θυμίσουμε ότι και το δικαστήριο της Λάρισας είναι μέσα σε αυτά που θα αλλάξει με αυτόν τον τρόπο η διοίκησή της, σε αντιδιαστολή με την αδικαιολόγητη παράταση των θητιών των εκλεγμένων διοικήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως 30 Σεπτέμβρη του 2025, και με αυτή την αόριστη παράταση για ένα χρόνο, μάλλον και αυτή την παράταση για ένα χρόνο, με αυτή την αόριστη διατύπωση για όλα τους διευθύνοντες δικαστηρίων, των οποίων επίκειται η ανακατασκευή και τμηματική με την κατάσταση των δικαστικών μεγάρων. Και ρωτούμε, αν η ανακατασκευή θα αρκέσει περισσότερο, για πώς θα παρατείνεται η θητεία αυτών των διοικήσεων και για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες από τη νέα διεύθυνση. Πραγματικά είναι προβληματικές διατάξεις, που δεν έχει πάρει κανένας λόγος, αν δεν έχετε σκοπό να φωτογραφικά να λύσετε ζητήματα για τα οποία δεν μας έχετε απαντήσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα εισάγετε. Για το άρθρο 44, ως κόμμα είμαστε αντίθετοι, έχουμε καταψηφίσει τη δημιουργία της δημοτικής αστυνομίας, το θεωρούμε έναν
αντιδραστικό θεσμό και βεβαίως δεν συμφωνούμε και με την παράτασή του. Έρχεστε μέσα σε αυτό το άρθρο να δώσετε παράταση και σε μια σειρά άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ, όπως τεχνικές υπηρεσίες κλπ. Επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά αυτή την ευκαιριακή νομοθέτηση και τις προβληματικές διατάξεις που εισάγεται και βεβαίως και ιδιαίτερα για τα καταφύγια των αδέσποτων ζώων, έρχεστε υποτίθεται να δώσετε παράταση στα καταφύγια που δεν πληρούν ακόμα τις προδιαγραφές του νόμου. Γιατί προφανώς δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει παράταση για τουλάχιστον ένα χρόνο των άθλιων συνθήκων διαβίωσης των αδέσποτων ζώων σε αυτά τα καταφύγια. Αλλά υπάρχει και άλλο ακόμα ερώτημα. Μετά τη σφράγιση αυτών ή και αν σήμερα σφραγίζονταν αυτό, τι θα γίνονταν όλα αυτά τα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε αυτά τα καταφύγια? Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια ούτε καμιά ουσιαστική βούληση να λυθεί ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να λυθεί με τέτοιου είδους εμβαλωματικές ρυθμίσεις που αντίθετα διαιωνίζουν τα προβλήματα που σήμερα υπάρχουν. Σε σχέση, δεν ξέρω και με το χρόνο που μιλάτε, κυρία Κομνηνάκα, μιλάτε πάνω από 15 λεπτά. Ωραία. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, επειδή δεν θέλω να τα ξεπετάξω για τα άρθρα που αφορούν. Κρατήστε κάποια και για τη δεύτερη ανάγνωση. Ήδη μιλάτε 15 λεπτά. Θα πω τα υπόλοιπα άρθρα στη δεύτερη ανάγνωση. Όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά πολύ πιεστική η χρόνη για τόσο ετερόκλητες ρυθμίσεις που οι οποίες δεν μπορεί να περνούνται στο πόδι. Ήδη έχω πολλά από αυτά για τα οποία δεν τοποθετήθηκα. Θα τοποθετηθώ τη Δευτέρα στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.